Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Μπλουσκάκι στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Να ευχηθώ σε όλους καλή Σαρακοστή, με υγεία και του χρόνου να είμαστε εδώ με λιγότερα προβλήματα και ελπίζω σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού τα προβλήματα να λύνονται και να βάλει μυαλό στους ηθήνοντες και να πάνε σε μια γραμμή λογικής. Μια γραμμή λογικής που πάνω απ' όλα να υπάρχει ειρήνη, διότι ο πόλεμος, τι είναι πόλεμος? Πηγαίνετε δείτε στην Ανακοταφία γιατί είναι ο πόλεμος. Αυτή είναι η απάντησή μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Τις στηρίζουμε, τις αγαπάμε, τις υπερασπιζόμαστε και εννοείται είμαστε ενάντια σε οποιοδήποτε καταπίεσή της. Προτείνουμε την άμεση καταγγελία όλων των γεγονότων. Μιλάω για τη βία που τώρα τελευταία είναι σαν πρώτο θέμα. Και να δώσουμε θάρρος και να πούμε ότι και ο νόμος είναι δίπλα τους. Φτάνει αυτές να πάνε να καταγγείλουν γεγονότα, γιατί γενικά η εγκληματικότητα, αυτό που βλέπουμε εμείς, είναι η μύτη του παγόβουνου. Και τα καταγεγραμμένα γεγονότα είναι αυτά που πήγαν και το είπαν. Υπάρχουν πολλά γεγονότα που δεν λέγονται για διάφορους λόγους. Εμείς στηρίζουμε τις γυναίκες και καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή βία, σωματική, ψυχολογική, ενδοοικογενειακή. Είμαστε ενάντια της βίας. Πριν δώσω το λόγο σε εσάς, θα ήθελα να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο για αυτά που γίνονται τώρα και να πούμε ότι είναι ένας πόλεμος ενέργειας. Βλέπετε ότι τα μεγάλα συμφέροντα εκεί πέρα έχουν τους δικούς τους νόμους. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι ο βασικός προμηθευτής της Ευρώπης σε ό,τι έχει να κάνει το φυσικό αέριο. Και τώρα πώς θα μπορέσουν να το διοικητεύσουν, να πάρουν όλη αυτή την αγορά και να την κατευθύνουν σε μια άλλη αγορά που ενδεχομένως να είναι πιο ακριβή, να είναι πιο ακριβό το κόστος ενέργειας. Προσέξτε, γιατί παίζονται πάρα πολλά παιχνίδια. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Είναι πολύ πιο δύσκολα και πιο πολύπλοκα. Μην βλέπετε μόνο την πρώτη εικόνα. Κάνετε δεύτερη και τρίτη σκέψη. Εμείς 5-6 χρόνια που βγαίνουμε εδώ μαζί, 7, όπως μου πειρδώνουν, 9 τελικά είναι. Έχουν χάσει και τα χρόνια. Σας έχω εκπαιδεύσει μαζί και έχω εκπαιδευτεί μαζί σας να βλέπω πίσω από τα γράμματα. Πίσω από τα γράμματα. Καταδικάζουμε την εισβολή. Να δούμε όμως και την αιτία και σίγουρα στεναχωριόμαστε όλοι για αυτές τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται τώρα, αλλά και στις άλλες καταστάσεις που είχαμε εισβολή. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι ένας πόλεμος ενέργειας και να δούμε πώς θα έρθει το αποτύπωμα, το αποτέλεσμα στις τοπικές κοινωνίες, στις εθνικές κοινωνίες, δηλαδή σε εσάς, σε μένα. Έχω μια πληροφορία, επιφυλάσσουμε, διάβασα στα site ότι ο Ζελένσκι αρχίζει και λέει να συζητήσουμε κάποια θέματα. Να τα συζητήσουμε. Ο Ζελένσκι λέει να τα συζητήσουμε κάποια θέματα. Να δούμε, γιατί το κακό δεν αργεί να γίνει. Να κλείσει το θέμα και να μην. Γιατί εγώ βλέπω ότι και οι Ρώσοι παίζουν ένα παιχνίδι της υπομονής. Να κλείσει. Να κλείσει και να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, 2-11-18-60-001, ήμουν όσο πιο σύντομος μπορούσα. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο Blue Sky. Εγώ θα θέσω ένα ερώτημα και θα ήθελα να πάρετε μέρος στη συζήτηση και να μου πείτε τη γνώμη σας. Πρώτον, το Σαρακοστιανό τραπέζι ήταν ωραίο, ήταν εύκολο, ήταν φτηνό? Δυσκολευτήκατε να το... Καταρχήν είχατε? Πώς είδα τον κόσμο που πουλούσε, που ήταν έξω, που αγόραζε μαζί με εσάς? Υπάρχει κρίση οικονομική, δηλαδή, για ήταν απλά πολύ εύκολο για εσάς να πάρετε τα πάντα, όλα τα καλά του Θεού και να μπορέσετε να κάνετε μαζί με την οικογένειά σας? Και από εκεί και μετά, θα κλείσω αμέσως. Τα θέματα οικονομικά, είτε είναι δάνεια, είτε είναι συντάξεις, είτε έχετε κάποια προστήματα φορολογικά, είτε έχετε κάποια προβλήματα με τις συντάξεις, γενικά για οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα, παρακαλώ καλέστε. 211-2695-243 στο γραφείο στο Μαρούσι, 210-4964-569. Για τα δάνεια να πω ένα πολύ μικρό έτσι σχόλιο, τόσο το είχαν οι τράπεζες, το κουτσοπαλεύαμε. Τώρα τα funds έχουν ξεκινήσει μια δική τους βιόλα, εγώ μιλάω λαϊκά απλά, και ζητάνε ό,τι θέλουν, απειλούν, εκβιάζουν τους δανειολήπτες, δεν έχουν λέει περιουσία, δεν πειράζει, ας πάρουν το μισθό, ας πάρουν τη σύνταξη, ανεξέλεκτες καταστάσεις και ελπίζω όλα αυτά πολύ γρήγορα να σταματήσουν. Βέβαια σε εμάς δεν περνάνε αυτά. Η γραμμή της λογικής είναι και εκεί, μαζί με την κυρία Βουρδόνη κάνουμε ένα αγώνα υπέρ του λογικού, υπέρ της λογικής, υπέρ των αδυνάτων. Οι τράπεζες μπορούν να κάνουν και πίσω.
Και μια πληροφορία που έχω είναι ότι οι τράπεζες σκέφτονται, λέει, ακούστε, ότι μπορεί να ξαναπάρουν τα δάνεια στεγαστικά πίσω από τα φαν. Δηλαδή γίνεται το έλα να δεις. Λοιπόν, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. 2-11-18-60-001. Για ό,τι θέλετε εσείς, για όποιο πρόβλημα θέλετε εσείς, βγείτε ευθέως, πείτε την άποψή σας. Και παρακαλώ, εάν έχετε και κάποιο σύλλογο ή αν κάποιο το σωματείο και θέλετε να δείξουμε τα προβλήματά σας, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. 2-11-18-60-001 για εδώ στο Blue Sky. 2-11-26-75-243 για το γραφείο στο Μαρούσι. 2-10-49-64-569. Σας περιμένουμε τώρα. Ξεκινάτε. Πάμε. Η κυρία Ρούλα από τον Παλαιοφάλιρο, παρακαλώ. Χαίρετε και καλή Σαρακοστίνα έχουμε. Επίσης. Θα κάνω μια ερώτηση, ότι έχουν πει για το, πώς λέγεται, για το COVID που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και έχουν πει απαλλάσσονται αυτοί που έχουν επιληπτική κρίση. Εγώ έχω κάνει επέμβαση εγκεφάλου και έχω επιληπτικές κρίσεις. Μου δώσε ο γιατρός το χαρτί, αλλά δεν ξέρουμε πού να το στείλουμε. Κοιτάξτε λίγο. Μιλάμε για το εμβόλιο τώρα, έτσι. Για την γνωμάτευση. Μάλιστα. Να απαλλαχθώ από τα λεφτά. Γιατί μου ήρθε 50 ευρώ και θα έρθουν και οι επόμενα. Τα επόμενα. Νομίζω ότι έχει έρθει εδώ η κυρία Μουδράμπος που μετεμερώνουν τα παιδιά κάτω από το κοντρόλ, ότι θα πάτε στο τοπικό ΙΚΑ ή σε κέντρο υγείας να το ψηνάψει μαζί τα σχετικά έγγραφα για να μην υπάρχει χρέωση. Αυτό είναι το. Πού να πάω, δεν ξέρω γιατί. Σε ένα κέντρο υγείας με τα παιδιά, έχει πει η κυρία Μουδουρά, ή στο τοπικό ΙΚΑ. Στο τοπικό ΙΚΑ. Μάλιστα. ΕΦΚΑ, δηλαδή στο ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα ΙΚΑ. Εντάξει. Στο τοπικό Όχι, θα πάτε. Δεν κατάλαβα. Τοπικό ΙΚΑ. Ναι, στο τοπικό ΕΦΚΑ. Εκεί θα πάτε ή σε κάποιο κέντρο υγείας. Ή σε κάποιο κέντρο υγείας. Και το καταθέτεις εκεί. Μάλιστα. Κρατήστε και ένα αντίγραφο και ξαναμιλάμε. Εντάξει. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Λοιπόν. Η κυρία Πασχαλιά από Δάφνη. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Με ακούτε. Ορίστε. Με ακούτε! Μάλιστα, μια χαρά! Α, ωραία. Έχω το εξής πρόβλημα. Ναι. Με το θέμα του ΟΤΕ. Ναι. Λοιπόν, έχει γίνει το εξής. Είχα σταθερή γραμμή τηλεφώνου και κάποια στιγμή χρειάστηκε να μείνω στο κρεβάτι. Ναι. Γιατί είχα κάποιο πρόβλημα υγείας. Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Ότι το τηλέφωνο μου έφτασε 10.000 και 10.900 τόσο. Μάλιστα. Οτέ δεν με προστάτεψε, δεν έβαλε φραγή. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα ερχόντουσαν κάποιοι φίλοι γνωστοί και τέτοια, υποτίθεται να με βοηθήσουν και τέτοια, επειδή ήμουν στο κρεβάτι. Δεν ξέρω τι έγινε με το τηλέφωνο μου. Αυτό που ξέρω είναι ότι με έχουν χρεώσει αυτό το ποσό, και το πρόβλημα είναι το ότι δεν μπορώ να βρω άκρη. Εγώ είμαι άνεργη από το 2008, εν τω μεταξύ έχω πάθει και μία άλλη μήλα. Έχω και αδελφό με ειδικές ανάγκες, τον οποίο κάνανε γραμμή στο όνομα του αδελφού μου, τηλεφωνική γραμμή εννοώ, του βάλανε μέχρι τηλεόραση Κοσμοτέ, και το πρόβλημα είναι το ότι εγώ δεν ήξερα τίποτε. Και έφτασε αυτός ο λογαριασμός 13 τόσο. 10 και 13.000 τηλέφωνα έχετε, δηλαδή 23.000 τηλέφωνα. Ναι, ναι, ναι. Ποια περιοχή, είστε. Και το χειρότερο, συγγνώμη κύριε, και το χειρότερο είναι, ναι, το ότι το παιδί αυτό είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Μάλιστα. Και δεν μπορούσε να πάρει τηλέφωνο να κάνει γραμμή στο όνομά του. Σε ποια περιοχή είστε εσείς. Κάτω από ποια λογική. Σε ποια περιοχή είστε, κυρία μου, κατάλαβα. Με τα στοιχεία αυτού του ανθρώπου, εφόσον κατάλαβα, δεν ήταν κυρία ο μου, κατάλαβα. Και σε ποια περιοχή είστε εσείς. Έχω χάσει τη μητέρα μου από το 2015. Ναι. Και πιάσανε και κάνανε και γραμμή στο όνομα της μητέρας μου, χωρίς να είναι εν ζωή. Και είχα καταθέσει χαρτιά. Μάλιστα. Ότι δεν είναι εν ζωή η γυναίκα. Υπήρχε ληξιαρχική πράξη θανάτου. Σε ποια περιοχή είστε εσείς. Σε ποια περιοχή είστε εσείς. Εγώ είμαι στη Δάφνη. Μάλιστα, καλά. Θα το κοιτάξουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό θα είναι να προσέχετε που κυβάζετε στο σπίτι σας, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, αυτό που λέτε εσείς, με αυτούς που βάλατε μέσα, ο ένας χρέος τον αδελφό σας, ο άλλος χρέος εσάς. Θα δούμε κάτι και μια επιστολή. Ναι. Τι να πω. Καλό θα είναι να προσέχετε τώρα, γιατί εδώ
Καλός ή κακός, κάποιος έχει χρεώσει το όνομά σας και είναι από το περιβάλλον σας. Δεν είναι από απέναντι, από το περιβάλλον σας είναι. Λοιπόν, εγώ τα τηλεφώνηματα που δέχτηκα είναι ότι, πάμε λίγο το ερώτημα Κατερίνα, ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο κόσμος να μπορέσει να γιορτάσει πατροπαράδοτα με το συγκεκριμένο κατάλογο στο τραπέζι του. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Εσείς θα ήθελα να μάθω εγώ αν πραγματικά εσείς είχατε κάποιο πρόβλημα. Να πούμε ότι για τις οφειλές στο δημόσιο, είτε λέγεται εφορία, είτε λέγεται ΕΦΚΑ, έχουμε κάποιες καλές λύσεις. Δεν μιλάω μόνο για τις δόσεις που προβλέπει ο εξοδικαστικός. Δεν μιλάω για αυτά. Λέω ότι ενδεχομένως να είσαστε μια εξαίρεση και να μπορέσετε να πάρετε κάτι που να είναι πιο καλύτερο για εσάς. Από εκεί και μετά, προσέχετε πάρα πολύ τις υποχρεώσεις σας. Η κατάσταση χειροτερεύει. Δεν θα μιλήσω για επιστημιστική κρίση που μιλάνε όλοι. Είχα πει όμως κάτι πολύ σημαντικό, εδώ και περίπου κάνα 2 χρόνια το λέμε, ότι για μένα είναι ένα ωραίο ανέκδοτο να γελάσουμε. Χα, 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 η βαριά μας βιομηχανία, ο τουρισμός. Φάει τουρισμό τώρα, έτσι θα πω εγώ. Τώρα φάει τουρισμό. Η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός. Δεν παράγεις τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα. Όλα τα παίρνουμε απ' έξω. Να. Και είχα πει, αν ομιγέννητο, αν ομιγέννητο γίνει κάτι και εμείς θα πρέπει από μόνοι μας να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του λαού μας, τώρα τόμπολα. Εγώ όμως θα πω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, έστω και από τη δύσκολη κατάσταση αυτή, μήπως μπορέσουμε και βάλουμε μυαλό. Και πούμε, κάτσε ρε, η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός, οι Ρώσοι δεν θα έρθουν τώρα, λένε. Χάσαμε τους Ρώσους. Εντάξει. Εμείς σαν χώρα μπορούμε να έχουμε τέτοια παραγωγή έτσι ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον τις ανάγκες του λαού. Όχι αύριο το πρωί. Όχι αύριο το πρωί, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να προετοιμαστούμε για όλα αυτά. Όταν κάτι αλλάζει και αλλάζει με γοργούς ρυθμούς και είναι προς το αρνητικό, δεν είναι προς το θετικό όλη αυτή η κατάσταση, δοκιμάζονται τα πάντα. Και ίσως με αυτή τη διαδικασία δικαιωνόμαστε όλοι εμείς που μιλάγαμε για παραγωγή πλούτου. Για παραγωγή. Ωραίος ο τουρισμός, μια χαρά είναι, αλλά αυτό να έρχεται για μας πιο επικουρικά, όχι σαν πρώτο. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς το λέει. Λέει, αν ένας, θα το θυμηθώ όμως, πάμε λίγο στη φίλη μας την Κατερίνα από τον Ελληνικό. Παρακαλώ. Γεια σας, τι κάνετε? Υπομονή. Υπομονή. Έχω κάνει αγωγή για τα δώρα μου και το ΕΚΑΣ που κόπηκε από το 19. Και όλο μου λένε κάτι θα γίνει, περίμενε λέει αυτό το χρόνο να γίνουν οι διαδικασίες και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Και έχω δώσει 340 ευρώ, αρκετά. Και ακόμα περιμένω. Είτε έχετε δώσει 340 ευρώ ή έχετε δώσει ένα χιλιάρικο είτε μηδέν, η απόφαση δεν έχει βγει, αυτή που ξέρω εγώ με τον κύριο Μητρόπουλο. Τώρα εκεί που έχετε απευθυνθεί εσείς ο δικός δικηγόρος, δεν γνωρίζω, αλλά από εκεί και πέρα να μιλήσουμε. Δεν ξέρω κάτι για κάποιο. Αυτό που ξέρω όμως από τον κύριο Μητρόπουλο είναι ότι είμαστε σε αναμονή περίπου κανένα 2 χρόνια τώρα. Δηλαδή, πώς τη βλέπετε την ιστορία, θα τα πάρω? Τώρα αυτή η ερώτηση που μου κάνετε, και ξέρετε ότι εγώ δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Δεν έχει αποφασίσει το δικαστήριο. Και θέλετε να σας... Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα λέει θα γίνει, αυτό το χρόνο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ή αν δεν έχει γίνει. Εγώ ξέρω ότι η απόφαση που περιμένουμε δεν έχει βγει. Εγώ λέω κάτι άλλο. Προσέχετε λίγο αυτά που λέμε. Ναι. Κοιτάξτε, ακούστε λίγο ότι θα βγάλω τις φράσεις που θα βγάλω από το στόμα μου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είπα δεν έχει γίνει. Είπα περιμένουμε την απόφαση, όπως λέει ο κύριος Μητρόπουλος. Εσείς λέτε κάτι άλλο. Εγώ λέω ότι η απόφαση που περιμένουμε είναι κοντά στα 2 χρόνια να βγει. Έτσι λέει ο κύριος Μητρόπουλος. Για τα δώρα και τις επικουρικές. Εσείς λέτε θα γίνει το δικαστήριο. Μπορεί να είναι μια άλλη δίκη που έχουν προκαλέσει κάποιοι άλλοι δικηγόροι. Να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, καταλάβατε. Εμείς λέμε για μια δίκη που θα έπρεπε, που έχει γίνει και περιμένουμε απόφαση. Έχει γίνει δηλαδή το δικαστήριο. Μην σας αρέσει να ακούτε τα ωραία λόγια. Τα άσχημα λόγια, η αλήθεια είναι αυτή που θα μας βελτιώσει. Τώρα μπορεί και που έχετε απευθυνθεί εσείς. Δεν ξέρω τι να σας πω, τι έχουν κάνει, έχουν καταθέσει, δεν έχουν καταθέσει. Οι άνθρωποι εκείνοι ξέρουν. Ρωτήστε τους, θα σας εξηγήσουν.
Εγώ θα πω ότι έχετε πάρει 100 δις. 100 δις. 100 δις. Πόσες φορές πρέπει να το πω. Από τους συνταξιούχους. Κάνουμε αγώνες, πιέζουμε, φωνάζουμε, μουρμουράνε. Κάποιοι που μας λένε και λαϊκιστές. Δεν πειράζει, λαϊκιστές εμείς είμαστε. Και εσείς είσαστε οι άνθρωποι της πραγματικότητας. Που έχετε φτωχοποιήσει τους Έλληνες. Εσείς τα τσακάλια οι πολιτικοί. Τσακάλια, πολύ μεγάλα τσακάλια. Έχετε φτωχοποιήσει 7 φορές την Ελλάδα και λέτε εμάς λαϊκιστές. Απίθμενο θράσος έχετε. Απίθμενο. Από το 2010. 100 δις. Απίθμενο θράσος έχετε. Αντί να χαμηλώσετε το κεφάλι και να πείτε ρε παιδιά, εντάξει να προσπαθήσουμε, ζητάτε και τα ρέστα. Από εκεί και μετά. Εγώ όταν κάνω ένα λάθος, γιατί είμαι ο πρώτος που κάνω λάθος, λέω παιδιά συγγνώμη να το προσπαθήσουμε. Συγγνώμη να το ξαναδούμε. Έχετε τσακίσει τον ελληνικό λαό τα τελευταία 10 χρόνια, τους βάλατε στα μνημόνια, τους πήρατε τα λεφτά, τους κλείσατε τις επιχειρήσεις, φωνάζουν, διαμαρτύρονται, ορίονται, δεν μπορούν να προχωρήσουν οικονομικά και τους λέτε και λαϊκιστές. Αφού σας ανέχονται, μπράβο σας. Τι να πω. Τι να πω. Η συντάξη από τον τρίτο στο δεύτερο που κάνει 1,5 χρόνο να κατέβει. Όσοι προσπαθεί εκεί να γίνει. Γι' αυτό παρακαλώ καλέστε 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243. Για όλα τα θέματα με τις συντάξεις. Δεν είμαι εργατολόγος. Ή στο info2gah.gmail.com. Στείλτε τα ρήματά σας και θα έχετε πολύ γρήγορα μία απάντηση. Σοβαρή όμως. Όχι παίρνω, θα τα πούμε μεθαύριο. 2-11-26-75-243. Για όλα τα θέματα των συντάξεων καλέστε. Και 2-10-49-64-5-69. Παλιές και νέες συντάξεις. Παλιές και νέες συντάξεις. Αναδρομικά τι έχει γίνει εκεί με το εφάπαξ. Και θα έχετε μια απάντηση σοβαρή και περιστατωμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε στη φίλη μας την κυρία Ειρήνη από το Παλαιοφάλιρο. Για όλα τα οικονομικά προβλήματα, με λέει, εγώ λέω, καλέστε να έχετε μια απάντηση για να μην είσαστε στο έλεος του Θεού. Παρακαλώ, ορίστε, κυρία Ειρήνη, εσείς. Ναι. Παρακαλώ. Χαίρετε. Τι κάνετε, κύριε Χαλκιώτη, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ, καλή Σαρακοστή. Ευχαριστώ, να είστε καλά κι εσείς. Θέλω να σας πω κάτι. Είμαι συνταξιούχος λόγω θανάτου και παίρνω κι εγώ μια σύνταξη που έφαγα τα νιάτα μου σε ένα δημοτικό σχολείο. Επειδή παίρνω 950, εμένα γιατί δεν μου δίνουν αυτά που θα δώσουν τα 200-400. Πληρώνω ενίκη 500 ευρώ. Τηλέφωνα, φώτα, νερά. Πού να τα βγάλω πέρα και φάρμακα και δεν μου δίνουν εμένα? Από ποια περιοχή καλείτε, παρακαλώ? Από το Φάλιρο, σας είπα. Φάλιρο. Κυρία Ειρήνη, δυστυχώς έχει τρεις προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι το εισόδημα που εσείς είστε εκτός. Δηλαδή... Δεν μου δίνουν επιδότηση νοικίου. Γιατί δεν μας δίνουν και εμένα? Δηλαδή πρέπει να έχουμε, να είμαστε το 2000. Γιατί δεν μου δίνουν και επιδότηση και εμένα τα 70 ευρώ? Γιατί δηλαδή τα λεφτά που παίρνετε είναι πολλά, τώρα εσείς λέτε τι είναι, τίποτα είναι. Δηλαδή πολλά είναι τα λεφτά αυτά που παίρνω με δύο συντάξεις. Να σας εξηγήσω. Για μένα, έτσι πως είναι τα πράγματα, αν ένας άνθρωπος έχει και ένα στεγαστικό δάνειο και έχει κάνα δύο παιδάκια, τα 1,5 χιλιάρικο δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει και ένα σουβλάκι. Όχι, βέβαια, όλοι έχουμε ανάγκη, κύριε Χαμητόλου, όλοι έχουμε ανάγκη. Και σύμφωνα και με πληροφορίες, έτσι, αναμένουμε και άλλη αύξηση στην ενέργεια. Μακάρι να κάνουν όλοι να είναι λάθος. Όλοι έχουμε ανάγκη, το ξέρω. Πώς και να σας πω και κάτι άλλο. Ο γιος μου μένει σε ένα χωριό στην Κρήτη. Δεν κάνουν κανείς συμβόλαιο και όλοι τα παίρνουν μαύρα. Γιατί το κάνουν αυτό και δεν κάνουν συμβόλαιο να παίρνει και το παιδί μου την επιδότηση ενοικίου? Τώρα αυτό κακώς το κάνουν. Κακώς το κάνουν. Κακώς όλοι όμως. Σε ένα χωριό όλοι. Οι NBA τα κάνουν να τα παίρνουν και να μην κάνουν κανείς συμβόλαιο. Το όλο τον βγάζει ο άλλος από το σπίτι γιατί θέλει να το κάνει η NBA και δεν υπάρχουν σπίτι. Μόνο όλοι τους τα θέλουν να τα παίρνουν χωρίς να έχουν συμβόλαιο κάνει. Κακώς. Είναι σωστό αυτό? Κακώς. Κακός, ευχαριστούμε πολύ. Κακός. Δεν είναι. Δεν είναι σωστό αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, η υψηλή φορολογία οδηγεί σε τέτοιες διαδικασίες. Πουλάω φτηνά για να έχω πολύ κόσμο. Φωνάξτε μια φορά εκεί πέρα στη Βουλή να σας τα πω. Πουλάω φτηνά για να έχω πολύ κόσμο. Δηλαδή, τι βασικές αρχές είναι? Πουλάω φτηνά για να έχω πολύ κόσμο. Άμα τον άλλον τον έχει στο 60-70%, τι θα κάνει? Κακός. Κακός όμως, έτσι, αλλά από τη μία είναι η ανέχεια, από την άλλη είναι το κράτος. Στη μέση. Στη μέση το παιχνίδι. Παίξτε το στη μέση, γιατί όταν κάποιος πιέζεται, όταν κάποιος
έχει πρόβλημα στην επιβίωσή του, το έχω ξαναδείξει σαν το ελαττήριο. Το πιέζει, το πιέζει, το πιέζει, το πιέζει, το πιέζει. Και είπαμε ότι εμείς προτείνουμε και τις ρυθμίσεις. Καλέστε τώρα για οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα έχετε με τις τράπεζες. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε κάποιες ρυθμίσεις που πρώτον θα φέρουν και την οικονομική ισορροπία, την κοινωνική ισορροπία και θα αποφύγουμε και τις κοινωνικές αντιδράσεις. Όταν ο άλλος πιέζεται, 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 τι θα κάνει κάποια στιγμή? Τι θα κάνει ο άνθρωπος αυτός? Λοιπόν, στα συνταξιοδοτικά είναι απαράδεκτο το να περιμένει ένας να πάρει τη σύνταξή του, να περιμένει 2 χρόνια και 3 χρόνια. Στην Ουγκάντα και στη... και πού να πούμε, στη Ζουλού κάτω, οι ηθαγενείς, μια χαρά είναι αυτή, νομίζω ότι παίρνουν πιο γρήγορα. Για, πρόσεξε, για τα λεφτά που πραγματικά εσύ έχεις δουλέψει, έτσι. Είναι δηλαδή κωμικοτραγικό, δηλαδή, είναι κωμικοτραγικό, δηλαδή, δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε παιδί μου, ότι ένας άνθρωπος δουλεύει σε μια διάρκεια σαν το σκυλί το μαύρο και όταν πια με 259.000 κριτήρια ή να βγει στη σύνταξη, του λέει θα σε ειδοποιήσουμε. Και όταν χρωστάει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να βγει στη σύνταξη. Ή το άλλο το τρελό. Εάν λέει δεν έχει τα τελευταία 5 χρόνια, τα 3 από 100 ένσημα το χρόνο, δεν βγαίνει σύνταξη. Παρακαλώ, κυρία Βασιλική από Σαλαμίνα, ορίστε. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Βασιλική. Να σας πω, είμαι ηλικιωμένη και ανάπηρη. Έχω πολλά νοσήματα. Περιμένω. Έκανα αίτηση σύνταξης. Έχω δουλέψει σε Ελλάδα και Κύπρο από τον Οκτώβρη του 18 σε ένα γραφείο εδώ στη Σαλαμίνα που βγάζει συντάξεις. Δεν πήγα σε εργατολόγους και τέτοια, διότι δεν μπορούσα να πληρώσω και με κοροϊδεύουν και εγώ έχω ανάγκη να παίρνω τα φάρμακά μου, μια μικρή σύνταξη με 4.500 ένσημα, γιατί τα άλλα έλειπα στην Κύπρο και έχασα πολλά ένσημα επειδή πλημμύρισε το ΙΚΑ Πειραιά πριν χρόνια. Μισό λεπτό, όταν λέτε σας κοροϊδεύουν, ποιο, το κράτος εννοείται ή το γραφείο που πήγατε? Δεν κατάλαβα την ώρα. Δεν ξέρω, το γραφείο και το κράτος. Γιατί δεν τη βγάζουν τη σύνταξη αφού βλέπουνε ότι παίρνω, ότι κάνω συνέχεια, παίρνω τηλέφωνα, τίποτα. Πήγαμε. Αυτή η κυρία που έχει αναλάβει, που έχει γραφείο, που βγάζει συντάξεις, δικηγόρος έχει είναι. Πάει πολλές φορές, μου λέει, ναι. Και δεν βγαίνει. Τι και να... εγώ είμαι 70 χρονών, θα μου τη στείλουνε στον άλλο κόσμο? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κρίνω, δεν μπορώ να κρίνω κάποιον. Δεν τους ξέρω εγώ αυτούς που μου λέτε, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Δικηγόρος είναι η κυρία, δικηγόρος? Όχι καλέ, τίποτα, γραφείο έχει. Όχι καλέ, τίποτα, εσύ όμως πήγες και την επέλεξες. Κάτσε, να τα λέμε τώρα όπως είναι. Τι να κάνω, έτσι μου είχαν πει τότε, ήξερα εγώ, δεν είμαι από τη Σαλαμίνα. Μου είπανε εκεί θα πας. Πόσο καιρό είναι και αυτό? Και βγάζει, έχω δει που βγάζει. Επίσης, έχω δει άλλους εδώ γνωστούς που έχουν βγάλει συντάξεις πολύ μετά από μένα που καταθέσαμε. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτές. Φαίνεται πληρώνουν εργατολόγους, δεν ξέρω. Σίγουρα, άμα το βγάζει ένας δικηγόρος, είναι πολύ καλύτερο από να το βγάζει κάποιος που δεν ξέρει. Αυτό είναι σίγουρο, το υπογράφω αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, ας περιμένουμε άλλο ένα μήνα και να ξαναμιλήσουμε, αγαπητοί. Αχ, πάλι να περιμένουμε, να δούμε γιατί. Δεν σκαλώνει, λέει, πουθενά. Εκτός, μου είπε μία φορά ότι είναι η σύνταξή μου και από Ελλάδα και από Κύπρο και αυτές έχουν πρόβλημα. Πόσο καιρό έχετε καταθέσει? Από τον Οκτώβρη του 18. Μόλις έκλεισα τα 67. Συνοηθείτε με το γραφείο και αν δεν δείτε ανταπόκριση σε κανένα μήνα δύο να ξαναμιλήσουμε. Περιμένετε λιγάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχω πει πάρα πολλές φορές, χωρίς να ξέρω το γραφείο ποιο είναι αυτή, ότι καλό θα είναι αυτά τις συντάξεις να τις βγάζουν δικηγόροι. Δικηγόροι. Εσείς δεν καταλαβαίνετε, εσείς κάνετε του κεφαλιού σας. Τι να πω. Έχουμε πει ότι κάποια πράγματα κάνουν δικηγόροι. Κανένας δεν ξέρει καλύτερα από έναν δικηγόρο. Λέει τυχαίο ότι ο κ. Μητρόπουλος είναι δικηγόρος και δεν είναι παραδείγματος του χάρη οικοδόμος να ασχολείται με τις συντάξεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και μετά δημιουργούνται έτσι στεναχώριες και μετά παίρνετε το τηλέφωνο. Έχουμε πει 2-10-49-64-569 πριν δημιουργεί το πρόβλημα. Θες να βγάλεις συνταξούλα σου, Χριστιανή μου, έλα εδώ. 2-10-49-64-569. 2-11-26-75-243. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Δεν τους γνωρίζω, αλλά σίγουρα εγώ θέλω να την κάνει τη διαδικασία δικηγόρος. Ωραία. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Εξάλλου όλα αυτά γίνονται και από ένα τηλέφωνο. Εδώ βγάλαμε σύνταξη σε έναν που ήταν στο... ο άνθρωπος ήταν στην Αγγλία και...
Και εδώ έγινε η διαδικασία. Τα δάνεια τα βιλίζουμε και με απόσταση. Στη Θεσσαλονίκη κάνουμε κούρεμα 300.000 πλήρως 100. Δεν χρειάζεται να έρθει στο γραφείο, αν έχεις και πρόβλημα κινητικό. Είμαστε εδώ. Κάνετε το κεφαλιού σας, χάνετε τα προνεκτήματά σας όλα και μετά λέτε σώστε μας. Να προσπαθήσουμε. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και σας περιμένω όλους για ερωτήσεις, συντάξεις, δάνεια, φορολογικά θέματα. Θέλω τη φωνή τη δική σας να βγει εδώ και να μας πει τα προβλήματα. Πάμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος, στο Blue Sky, στο ραντεβού με την επικαιρότητα, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε οικονομικά θέματα, σε συντάξεις, σε θέματα φορολογικά, με τα δάνεια, που μήπως μπορέσουμε και κάνουμε και σας κάποιο κούρεμα, μήπως μπορέσουμε να βοηθήσουμε να βγει η σύνταξη, μήπως μπορέσουμε και ρυθμίσουμε τις δημόσιες οφειλές και μήπως μπορούμε και διαγράψουμε κάποιο μέρος από αυτές. Αυτά είναι τα θέματα που συζητάμε και θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάρετε μέρος να μας πείτε αν είχατε πρόβλημα και αν μπορέσατε πολύ γρήγορα να μας βρείτε τα χρήματα να φτιάξετε το σαρακοστιανό τραπέζι. Πάμε στο φίλο μας από τη Γλυφάδα, ορίστε. Ο κύριος Ευάγγελος, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Παρακαλώ. Ναι. Γιατί όταν έχουμε να πάρουμε αύξηση εμείς χαμηλού συνταξιούχοι έστω 2%, έστω όπως ο κατώτερος μισθός, γιατί όταν πληρώναμε εμείς το ασφάλιστρο μας βάλανε αύξηση κάθε τόσο και λιγάκι. Τα πληρώναμε, δεν τα παίρναμε τσάμπα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς τον δημάριθμο? Δεν μπορείτε να τον αντιμετωπίσετε. Πώς θα γίνει? Δεν πρέπει να μας δίνει και εμάς κάποια πενιχρή αύξηση στη σύνταξη? Πρέπει, αλλά δεν γίνεται. Και στο κάτω, και στο κάτω κάτω, γιατί να είναι υποχρεωτικό το ΙΚΑ να πας σε μια δουλειά? Άσε με να ασφαλιστώ όπου θέλω. Είναι ο τρίτος πυλώνας του ασφαλιστικού. Ελεύθερη οικονομία δεν έχουμε? Ας αφήσουν και αυτά ελεύθερα, να παίρνουμε και εμείς κάτι, μερικές αυξήσεις κάθε διάστημα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Εγώ έχω πει ότι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και το χιλιάρικο να παίρνει ένας άνθρωπος, έτσι πως τα έχουν κάνει με τις αυξήσεις στην ενέργεια, με τους λάθος χειρισμούς που κλείσαν τους λιγνίτες, με τη βίαιη, έτσι, με τη βίαιη αυτή η διαδικασία, με το κόστος που ανεβαίνει, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ να δεις. Με 100 ευρώ έπαιρνε χ πράγμα, τώρα παίρνει χ δια 2. Δεν είναι μόνο η ενέργεια. Πάμε στον κύριο. Πάμε, πες μου λίγο πάλι. Πάμε. Ο επόμενος φίλος. Ο κύριος Γιώργος από το Πολύγωνο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια, κύριε μου. Συγχαρητήρια, σας βλέπω συνέχεια. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Είμαι μεγάλος σε ηλικία, 71 χρονών. Έχω δουλέψει 36 χρόνια. Είχανε πει ότι πάνω από 30 θα δίνανε κάποια χρήματα. Ξέρετε κάτι γι' αυτό? Ναι, θα σας απαντήσω αμέσως. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Με τον νόμο του Καντρούκαλου που είχε πει Νέα Δημοκρατία θα τον κατεργήσει, αλλά δεν τον κατεργήσε. Είχαμε... Ο κύριος Καντρούκαλος είχε πει ναι, θα σας δώσω, αλλά εγώ θα σας υπολογίσω με ένα μικρότερο ποσοστό. Και δεν είχε τη μείωση επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τη βρήκαν οι χριστιανοί μπροστά τους. Ήρθε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και είχε πει ότι θα το κατεργήσει αυτό το νόμο. Δεν το κατήργησε όμως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνει ξανά επανεπολογισμός στη σύνταξή σας, αγαπητέ φίλε, και αν έχετε πάνω από 30 χρόνια θα βρείτε μια αύξηση, η οποία όμως θα προσφερθεί από τι? Από την προσωπική διαφορά. Δηλαδή μπορεί να βγεις και χαμένος, να τους χρωστάς κιόλας. Πώς θα το καταλάβετε εσείς? Στη μηνιαία αναλυτική σύνταξη θα πάτε εκεί στο κουτάκι που λέει προσωπική διαφορά και αν δεν λέει τίποτα θα πάρετε την αύξηση που ήδη πρέπει να την έχετε πάρει. Αν έχει ένα αρνητικό πρόσημο το ποσό αυτό, δεν θα πάρετε φράγκο. Γιατί θα κάνει να σας δίνει 100 ευρώ το κράτος, αλλά εσείς θα πρέπει να επιστρέψετε 200, άρα θα βγείτε και χρεωμένος. Αυτή είναι η προσωπική διαφορά. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Τι προσωπική διαφορά, ξεπροσωπική διαφορά? Πήγαινε τη συντάξη στα 8-900 και των 500 να ζήσουν οι άνθρωποι. Πώς θα τη βγάλουν τώρα, με 15 ευρώ το μήνα?
Πού να τη βγάλουνε. Πήλατε εσείς να ζήσετε με 500 ευρώ το μήνα. Ανοίγουν το λογαριασμό και παθαίνουν εγκεφαλικό όλοι. Πάνε στο σούπερ μάρκετ, παγώνουν και τώρα να δείτε. Τώρα να δείτε. Έρχεται κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Α δούμε τώρα. Στο τέλος δεν ψωνίζει κανένας τίποτα. Θα το τρώει ένας τον άλλο. Πάμε, παρακαλώ. Ο άλλος. Ο κύριος από τη Λιβαδιά, ο φίλος, παρακαλώ. Ναι. Ο κύριος Κώστας από τη Λιβαδιά, ορίστε. Ναι, μ' ακούτε. Παρακαλώ, κύριε Κώστα. Για το... Να σε ρωτήσω, αν ξέρετε βέβαια, για το... Για μια περίπτωση του ΟΓΑ. Ναι. Παρακαλώ, σύντομα, πάμε. Μ' ακούτε. Πολύ καθαρά, σας ακούμε βεβαίως. Η γυναίκα μου πληρώνει από το 2000. Ναι. Στον ΟΓΑ. Ναι. Για συνταξιοδότηση. Mm-hmm. Αν το κόψει τώρα, μπορεί να πάρει σύνταξη στα 67. Ωραία, θα το δούμε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Βγάλε Κατερίνα λίγο το email. Παρακαλώ κύριε Κώστα και όσοι φίλοι θέλετε να κάνετε ερωτήσεις για συνταξιοδοτικά θέματα, info2gih@gmail.com. Στείλτε τα ερωτήματα από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ευρώπη και θα έχετε πολύ γρήγορα μια απάντηση. Για ασφαλιστικά θέματα, για φορολογικά, για προστήματα ενδεχομένως, για μια υπόθεση που πέρασε κάποια επιτροπή και ενδεχομένως έχετε πάρει ένα μεγάλο πρόστιμο. Υπάρχουν διαδικασίες που μπορούμε έξυπνα ένας δικηγόρος να τις χειριστεί και να σας βοηθήσει. Δεν μπήκατε σε κάποιες δόσεις. Πείτε μας όλα τα αυτά, αναφέρτε μας όλα αυτά τα θέματα, μήπως μπορούμε να σας προστατεύσουμε. Πάντα με τη διαδικασία των δικηγόρων. Οι δικηγόροι θα πρέπει να τα αναλάβουν αυτά. Συνεχίζουμε. Τα δάνεια. Προσέχτε πάρα πολύ. Όσο το αργείτε, τι θα γίνει? Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Θα πληρώσετε περισσότερα. Όχι στην διάρκεια τώρα, θέλει και προκαταβολή. Εδώ καθημερινά κάνουμε κουρέματα. Ταμεία εξασφαλισμένα στο περίπου στο 5%. Μπορεί και στο 25, μπορεί και στο 45, μπορεί και στο 12. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος. Όταν το νομικό πλαίσιο είναι τέτοιο που δεν υποχρεώνει την τράπεζα, το ΦΑΝ, το δικηγορικό γραφείο να κάνει και λίγο πίσω, ποιος νομίζει ότι θα πληρώσει το τίμημα? Τα κόμματα? Είσαι γελασμένος. Εσύ. Εσύ θα πληρώσεις παραπάνω. Και όποιοι σου τάζουν ότι θα σου διαγράψουν τα δάνεια άμα τους ξαναψηφίσεις, σου λένε παραμύθια. Παρακαλώ. Πες μου λίγο, Νικό, πες μου. Ο κύριος Γιώργος από το Εγάλεο. Παρακαλώ, ο κύριος Γιώργος. Ο κύριος Γιώργος από το Εγάλεο θα ξαναπάρει. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνεις κάποιος σήμερα που έχει οφειλές? Πρώτον, αυτό που κάνουμε εμείς, τη διαπραγμάτευση για ρύθμιση δηλαδή, που μπορούμε να ξεφύγουμε από το προσωπικό και να πάμε να προκαλέσουμε την προστασία σε όλα τα ακίνητα. Θα προστατεύσουμε όλα τα ακίνητα, δεν υπάρχει πουθενά αυτό που λέω. Ευκαιρία μοναδική, ανεπανάληπτη, ξεχωριστή, εκμεταλλευτείτε τι. Προστατεύω όλα τα ακίνητα. Όσο ακόμα με αφήνουν και τα προστατεύω. Και διεκδικώ και ένα κούρεμα. Κοιτάξτε τι έχουμε κάνει. Παρακαλώ, η κυρία Ειρήνη. Ναι. Ορίστε. Είμαι της Πρόνοιας. Αυτά που παίρνω τα δίνω στο ενίκιο. Είναι ένα σπίτι που ούτε το σκύλο σου δεν βάζει μέσα, αλλά δεν με πειράζει αυτό, δεν με πειράζει. Έχω καρκίνο εντέρου, είμαι αμαία. Από τη μέση μου δεν μπορώ να περπατήσω, μόνο με μπαστούν μέσα στο σπίτι μου. Μέσα στο σπίτι και αυτό με μπαστούν. Δεν έχω να φάω. Σας λέω όλη την αλήθεια. Έχω όλα τα δικαιολογητικά να τα δείτε. Με ακούτε? Μάλιστα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Δεν θέλω λες χρήματα εγώ. Γιατί ούτως ή αλλιώς δεν μπορώ να τα αξιοποιήσω να πάω να πάρω κάτι από τα πόδια μου. Λίγες κονσέρβες να έχω να φάω. Είμαι τρεις μέρες νηστικιά. Μάλιστα. Και ό,τι χαρτί θέλετε να... Όταν έρθετε, ό,τι χαρτί θέλετε να δείτε. Και να δείτε και την κατάστασή μου. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Παρακαλώ μην πολύ... με ξεχάσετε. Παρακαλώ πολύ. Κυρία Ειρήνη, σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ πολύ να αφήσει η κυρία Ειρήνη το τηλέφωνο κάτω στο κοντρόλ και στη ρεσεψιόν, στα κορίτσια. Και όποιος από εμάς θέλει να βοηθήσει, ας πάρει ένα τηλέφωνο, να δώσει η ίδια η κυρία Ειρήνη τη διεύθυνση και να δώσει κάτι να βοηθήσουμε την Ελληνίδα αυτή που δεν έχει να φάει.
Ξέρετε, εγώ ντρέπομαι με αυτά που ακούω. Αλήθεια σας το λέω. Ντρέπομαι όταν ακούω τέτοιες φωνές και δεν είναι μοναδική και είναι άλλες χίλιες που ντρέπονται να το πούνται. Αλλά θα κάνω μία έκκληση. Όσους εσείς βλέπετε στο δρόμο και εσείς κρίνετε ότι έχουν ανάγκη, δεν θέλετε να τους δώσετε λεφτά. Πήγαινε πάρτε τους δυο κοσέρες και αφήστε τα εκεί, έξω από το σπίτι τους. Αυτό θα κρατήσει τον Έλληνα δίπλα στον Έλληνα. Γιατί, τι σε 50 χρόνια που έλεγα, σε 5 χρόνια θα ψάχνουμε να βρούμε τον Έλληνα με το κιάλι. Εύχομαι και ελπίζω να μην βγουν αυτά που έχει πει ο Άγιος Παΐσιος, που κάποιους τους ενοχλεί. Εύχομαι και ελπίζω να μην βγουν αυτά που έχει πει. Γιατί φεύγουν και οι οικονομίες, φεύγουν όλα. Προστατεύστε τον κόσμο, αφήστε τους στα σπίτια τους, δώστε του κανένα φράγκο να τη βγάλει, γιατί υπάρχει και η κοινωνική αντίδραση. Δεν έχουν, να βλέπετε, δεν έχει να φάει η γυναίκα τώρα αυτή. Πάμε, επόμενη φίλη, λέγε Ρενικό. Η κυρία Μαρίνα. Σας. Παρακαλώ, κυρία Μαρίνα. Γεια σας. Γεια σας. Καλή Σαρακοστή. Επίσης, με υγεία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριο Γαβρίλο, πριν 3-4 μήνες, 5, υπήρχε το πρόγραμμα Γέφυρα. Μάλιστα. Για τα δάνεια. Τώρα συνεχίζεται, γιατί εμείς το Γενάρη και το Φλεβάρι δεν είχε πρόγραμμα Γέφυρα η κόρη μου. Ακούστε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ναι. Το πρόγραμμα Γέφυρα ήταν μια διαδικασία που έληξε, που προέτρεπε τους δανειολήπτες να έρθουν σε μια συμφωνία. Ναι. Αυτό έληξε. Έληξε ναι. Αυτό. Άρα δεν το υπάρχει κάτι άλλο. Όλο. Που έδινε μια μικρή επιδότηση ποσοστιαία στη δόση του δανείου, αφού και εάν και εφόσον το έβρισκε με την τράπεζα. Έχουμε όμως ρυθμίσεις που θα μπορέσουμε να κάνουμε για την κόρη σας. Αν ενδιαφέρεται, παρακαλώ πολύ, ας καλέσει τα τηλέφωνα τα δικά μας. 211-2685-243, 210-4964-569. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιώργος από το Εγάλαιο. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια, κύριε Γιώργο. Ναι, από το Εγάλαιο, Γιώργος. Χαμηλώστε, παρακαλώ, τελείωσε την τηλεόραση. Τελείωσε, ναι, ναι. Σας ακούμε. Ναι. Ήθελα ιδιαίτερα να μιλήσουμε. Όχι αυτή. Δεν μπορώ, γιατί είμαι σε πολυκατοικία και ακούμε. Είναι τέτοια τα συστήματα. Θα μπορέσω, κάτι έχω προβλήματα με την πολυκατοικία εδώ πέρα. Κάποια προβλήματα ή δικηγόρο να μπει δικηγόρο να εξετάσει κάποια πράγματα. Ωραία. Ή να με βοηθήσετε εσείς. Είμαι ανάπηρος, έχω 86% αναπηρία, αμαία δηλαδή είμαι. Κάνω αιμοκάθαρση και θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να με βοηθήσετε λιγάκι. Γιατί δεν μπορώ, δεν τα καταφέρνω μόνος μου. Εντάξει. Βάζω δικηγόρους μέσα και βάζω δικηγόρους και τους δωροδοκεί. Ο κύριος είναι εφοριακός και μας έχει κάνει κάποιες ζημιές και δεν μπορώ να βρω άκρη. Τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση? Θα συζητήσουμε και μετά, κύριε Γιώργο. Εντάξει, ευχαριστούμε. Θα μιλήσουμε και μετά, να τελειώσει η κουμπή. Ναι, να με πάρετε μετά να μιλήσουμε. Ναι, θα σας πάρουμε. Η κυρία Αγλαή από Ελληνικό. Κάθε Τρίτη, το λέω για να θυμάστε, κάθε Τρίτη που κάνω εγώ την εκπομπή εδώ, από το πρώτο λεπτό θα παίρνετε τηλέφωνο να μιλάτε. Όχι μετά το μισάωρο που κάνετε στους άλλους φίλους, στους αξιολογούς. Από το πρώτο λεπτό, για να έχετε πιο πολύ χρόνο. Και επειδή σας βλέπω, να πω και κάτι ακόμα, και επειδή σας βλέπω στο δρόμο που πολλές φορές με κοιτάτε, εγώ δεν σας ξέρω, γι' αυτό δεν σας χαιρετάω. Θέλω όλοι να έρχεστε και στον δρόμο να με σταματάτε και να μου λέτε τα προβλήματά σας. Μην τρέπεστε, εγώ είμαι πολύ απλό παιδί. Σταματήστε και πες μου, έλα εδώ ρε Γαβριλό, να αυτό, να εκείνο, να το άλλο. Εγώ δεν σας ξέρω, γι' αυτό δεν σας χαιρετάω. Άρα όσοι θέλετε στον δρόμο και με βλέπετε, σταματήστε με. Και πες μου, ρε, αυτό το πρόβλημα έχω, βοήθησε με. Εντάξει, πάμε. Ορίστε, σας ακούμε, κυρία Αγλαία, παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω αν είναι σε αρμοδιότητό σας, όσον αφορά τα θέματα της ΔΕΗ. Δεν ασχολούμαστε δυστυχώς με αυτό, αλλά. Να, γι' αυτό ακριβώς είπα να σας ρωτήσω. Όχι, πρώτα. Δεν έχω γνώση, αλλά πέστε το πρόβλημά σας να το ακούσουν. Μπορείς κάποιος. Είχανε να μου μετρήσουν ένα χρόνο από πέρυσι στις 25 Φεβρουαρίου και μετρήσανε τώρα στις 25 Φεβρουαρίου. Μου φέραν, έτυχε να δω τον άνθρωπο που μετράει και μου είπε ότι έχω 3.700 κιλοβάτ.
Δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να σου βοηθήσω. Ναι. Αν κάποιος άλλος... Αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογή θα μπαίνει. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Γιατί η ρήτρα αναπροσαρμογή είναι ωραίο κολπάκι που κονομάνε κάποιοι. Αλλά και θα μπαίνει στον κάθε καθαριστικό, θα έχουμε και τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Ε, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Χτυπιούνται και ωραίοι το κόσμο για την ρήτρα αναπροσαρμογή. Βεβαίως. Βεβαίως εκεί είναι. Το έλα να δει. Άρα για όλα τα προβλήματα, τώρα εντάξει παιδιά, η ΔΕΗ δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν ξέρω κάτι να μπορώ να κάνω. Συντάξεις, παλιές νέες, δάνεια, πληστηριασμοί. Έχουμε τη διαδικασία έως 240 δόσεις για το δημόσιο, έως 420 δόσεις για τις τράπεζες. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο στα φορολογικά. Μπορεί να έχετε κάποια προστήματα, κάποια... Μπορεί να παραγράφονται. Κάποια μπορεί να γλιτώνεται. 2-10-49-64-569 2-11-26-75-243. Πάμε στην επόμενη φίλη. Η κυρία Γιαννούλα, παρακαλώ. Γεια σας κύριε Γαβρίλο. Γεια σας, γεια σας. Καλή Σαρακοστή. Τι κάνετε επίσης. Κύριε Γαβρίλο, λέτε ότι μας ακούνε αυτοί που πρέπει να ακούνε. Μια απάντηση δεν μπορούμε να έχουμε για το πρόβλημά μας. Εγώ έχω 25 χρόνια ένσημα και έμεινα από το 12 άνεργη. Δεν είχα να πληρώσω την τελευταία πενταετία. Είναι δυνατόν, είμαι 64 χρονών, να μην παίρνω μία σύνταξη που πεινάω? Το είπα προηγουμένως. Η ΔΕΗ έχει φτάσει στο Θεό. Πείτε μου τι να κάνω, να πάω να αυτοκτονήσω? Είμαι στο ενίκιο, είμαι χωρισμένη. Δεν ακούει ο κύριος Χατζηδάκης να μας δώσει μία απάντηση, να κάνει κάτι. Δεν ζητάω ελεημοσύνη. Θέλω τη σύνταξή μου. Μέχρι τα 67 που με έχει πάει ο κύριος Κατρούγκαλος. Ο κύριος Κατρούγκαλος, γιατί με πήγε εμένα στα 67 που κόντευε να πάρω κανονική σύνταξη? Ας κάνει κάτι. Ο κύριος Πρωθυπουργός μας τώρα είπε ότι θα τα φτιάξει τις αδικίες. Δεν αντέχω άλλο, κύριε Γαβρίλο. Πείτε μου τι να κάνω. Δυστυχώς δεν έχω απάντηση. Δεν ακούνε εκεί στο εργασίας να μας δώσουν μια απάντηση. Ας μας δώσουν ένα πεντακοσάρικο. Η απάντηση είναι ευχαριστούμε πολύ ότι είτε για την κύρια είτε για τη μειωμένη ισχύει ο ίδιος νόμος. Στα 5 τα τελευταία 3 χρόνια από 100 ένσημα. Αυτή είναι ναι, αλλά μείναμε μέσα στην κρίση και δεν είχαμε να φάμε. Μαζί σου, Χριστιανή μου, μαζί σου. Θα πρέπει να σου δώσει τη σύνταξη ότι συζητάμε τώρα. Γιατί εσύ δεν τα δούλεψε, δεν τα λεφτά. Τα δούλεψα και έχω γίνει 25 χρόνια, δεν είναι λίγα. Και είμαι μόνη μου. Είμαι χωρισμένη. Λυπάμαι για αυτό που θα πω, αλλά αυτά αλλάζουν μόνο με πολιτικές επιλογές. Προσέχουμε. Τις επόμενες εκλογές και ψηφίζουμε ανάλογα. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Γεια. Γεια σας. Τι από ψέματα. Ένας νόμος αλλάζει, ακυρώνεται, τροποποιείται με έναν άλλο νόμο. Εδώ εμείς που βγαίνουμε, φωνάζουμε, χτυπιόμαστε, οριόμαστε. Πιέζουμε. Ένας νόμος αλλάζει με νόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για να αλλάξουν νόμο είναι πολύ, με πολιτική απόφαση. Αν αύριο το πρωί έρθει ένας νόμος που λέει δεν χρειάζεται να έχεις τα ένσημά σου αυτά, τελείωσες. Δεν το καταλαβαίνετε. Μην σας λένε παραμύθια, αλλά και εσείς μην τα τρώτε ό,τι σας λένε. Αμάστητα τα τρώτε. Λέει, στα τελευταία 5 χρόνια τα 3. Για να αλλάξει αυτό, θα έρθει ένας άλλος νόμος που θα λέει: στα τελευταία 5 χρόνια δεν χρειάζεται να έχεις ένσημα. Απλό είναι. Και πέρασε, τελειώσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι περιμένετε? Ο νόμος αλλάζει με νόμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι θέλετε να ακούτε παραμύθια από μένα? Αλήθεια θα ακούτε μόνο. Παραμύθια δεν υπάρχουν εδώ. Τελειώσαν τα παραμύθια. Πάμε. Ο κύριος από την Καλογρέζα, ορίστε. Με ακούτε κύριε Γαβρίλο? Μάλιστα φίλε μου, μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Με ακούτε τώρα? Μάλιστα. Έχω μια οικοδομή στον πύργο. Ναι. Λοιπόν και θέλω την οικοδομή αυτή να το πουλήσω το αυτό. Εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι? Ευχαριστούμε. Τίποτε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Επειδή στον πύργο δεν μπορούμε να βοηθήσουμε λόγω απόστασης. Λόγω απόστασης δεν μπορούμε. Να δείξουμε λίγο τα ακίνητα. Δεν μπορούμε να τα προωθήσουμε εκεί στον πύργο. Δεν μπορούμε, όχι. Αστικά ακίνητα περισσότερα και σπίτια. Να δείξουμε λίγο τα ακίνητα στην οίκαια. Είναι 40-40 τετραγωνικά, 45-50 τετραγωνικά μέτρα δίπλα από το μετρό στην οίκαια. 5 γωνίες από το μετρό του Κορυδαλλού. Ισόγειο πρώτο, δεύτερο, 40-45 τετραγωνικά μέτρα, 50, τα οποία αυτά κάνουν, είναι στο 50%, κάνουν για όλες τις χρήσεις και για την μίσθωση της ημέρας και για το μήνα, που μπορείτε εσείς άνετα να έχετε μια πολύ καλή απόδοση. Δεκτά τα δάνεια,
να γνωρίζετε ότι για κάθε 100.000 ευρώ πρέπει να έχετε τις 30 εσείς. Μπαλκονάρες τώρα εδώ, Ολυμπιακό στάδιο. Μπορείτε να παίζετε και μπάλα εκεί. Να κάθεστε με το φίλο σας απέναντι και παίζετε μπάλα. Έτσι, κάνετε πάρτι όταν θα φύγει ο κορονοϊός. Τώρα ο κορονοϊός έφυγε βέβαια. Ο Πούτιν εξαφάνισε τον κορονοϊό και προτείνω ότι όταν έχετε κάνα κρούσμα εκεί στην οικογένεια με κορονοϊό, μόλις πείτε τη λέξη Πούτιν κρονικό, εξαφανίζονται τα πάντα. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο πλάκα. Μπαλκονάρα εδώ, έτσι. Έχει. Εδώ είναι από το κούτελο του μπαλκονιού. Εδώ έχει δύο δωμάτια, ένα μπάνιο και ένα μεγάλο σαλόνι κουζίνα. Αν σα έρθει τα πάντα, όλα ετοιμοπαράτωτο θα το πάρετε εσείς. Καλέστε 2-11-26-26-75-243 και 2-10-49-64-569. Είναι στην Κονδύλινα, στην Ομέσα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας από την Νίκαια, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω για κάτι αναδρομικά. Μάλιστα. Επειδή εμείς έχουμε 38 χρόνια και ακόμα αναδρομικά δεν έχουμε δει. Λένε θα δώσουν. Τι ηλικία έχετε εσείς? Και ναυτικό επάγγελμα. Τι ηλικία έχετε εσείς? Τι ηλικία, 68. Πόση υπηρεσία είχατε εσείς? Είχα ακριβώς 30, γύρω στα 40 χρόνια. Ναυτικό 40 χρόνια? Όχι. 28 χρόνια στο δημόσιο, ναι. Και 8 χρόνια, 10 χρόνια με του στρατού στο ναυτικό. Αν θα πάτε να δείτε στο κουτάκι της ανάλυσης μισθοδοσίας σας, της σύνταξής σας, την προσωπική διαφορά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, θα μιλήσουμε και μετά. Αν εκεί στο κουτάκι έχει αρνητικό πρόσημο ή μηδέν, αν έχει αρνητικό πρόσημο δεν θα πάρετε χρήματα. Γιατί πάνω από 30 χρόνια σας κάνει ένα νέο υπολογισμό, αλλά να δούμε αν οφείλατε από την παρελθούσα σύνταξη κάποιο ποσό. Καταλάβατε. Άρα όλοι να δείτε που δεν έχετε πάρει, αυτά τα αναδρομικά, να δείτε στην ανάλυση της σύνταξης το κουτάκι προσωπική διαφορά, τι λέει εκεί, και να με πάρετε τηλέφωνο. Και να με πάρετε εκεί, γιατί εκεί έχει τηλέφωνο. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποιες λύσεις δώσαμε. Θέλω να ξέρετε ότι πρέπει να πείτε εσείς σε φίλους και γνωστούς ότι υπάρχει αυτή η εκπομπή, αυτός ο άνθρωπος που κάνουμε αγώνες να προστατεύσουμε στις συντάξεις, στα αναδρομικά, στα θέματα φορολογικά, με τον ΕΦΚΑ, υπόλοιπα, με την εφορία, με τα δάνεια, όλο αυτό το κομμάτι το διαχειριζόμαστε. Καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι ο Σούπερμαν να τα κάνω όλα αυτά εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι, συνεργάτες, επιστήμονες που μας προτείνουν λύσεις για όλα αυτά τα θέματα σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, και για φίλους που έχουν πάει στο εξωτερικό και υποχρεώσεις είναι εδώ. 2-10-49-64-569 το τηλέφωνο στην Νίκαια, 2-11-26-75-243. Μπείτε στην ιστοσελίδα μου, μπορείς να το σώσεις, και Γαβρίλος Χαλκιώτης. Εκεί δείχνουμε τα πάντα, τις θέσεις μας, τις δράσεις μας. Παρακαλώ, αν και εφόσον συμφωνείτε μαζί μας, ακολουθήστε μας και κάντε like, είναι σημαντικό για μας. Στείλτε info2gah@gmail.com όλες τις ερωτήσεις σας και εμείς πολύ σύντομα θα απαντήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εύχομαι καλή Σαρακοστή. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εμείς πρώτο ο Θεός θα τα πούμε την Πέμπτη το βράδυ στο Μπορείς να το Σώσεις. Να είστε καλά. Σας περιμένω όλοι με τα προβλήματα, τις ανησυχίες, να βοηθήσουμε πραγματικά και όχι παραμυθάκια που ακούτε στα άλλα κανάλια. Να είστε καλά.